πω για μας όλους. Σε μια κοινωνία και ένα κράτος όπου συμβαίνουν πολλά παράξενα και κυρίως κακώς έφοντα, είναι άξιο απορίας το πόσο λίγο αντιδρούν οι πολίτες, αλλά και ο βαθμός ανοχής που επιδεικνύουμε όλοι μας σε φαινόμενα που αν συνέβαιναν σε άλλες κοινωνίες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα ξεσήκωναν αντιδράσεις. Ανοχή σε σκάνδαλα, σε διασπάθηση δημόσιου χρήματος, σε ανακύκλωση ανθρώπων σε διάφορες θέσεις και πόστα, στην ακρίβεια, αλλά και στους αδικαιολόγητα υψηλούς λογαριασμούς που φτάνουν κοντά μας κάθε μήνα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν την εντύπωση και έχουμε την αίσθηση ότι όχι αδικαιολόγητα, ότι πρώτα απ' όλα βάζουμε το ατομικό συμφέρον μας και μετά το συλλογικό καλό όλων μας. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που σήμερα θα συζητήσουμε. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Είμαστε τελικά επαναστάτες του καναπέως. Καθόμαστε και απλά διαμαρτυρόμαστε και περιμένουμε κάποιος άλλος να κάνει κάτι στην πράξη και να φέρει την αλλαγή. Ξέρεις τι θυμάμαι έντονο αυτό. Όταν γινόταν αυτή η έκκληση να πάνε όλοι έξω από την χίλια θρησμού για το ρεύμα. Μπράβο. Και είχαν πάει 12 άτομα στη Λευκοσία, 3 στη Λεμεσό και κανένα στην Πάφο. Αυτό το λέω έτσι για να καταλάβουμε το πόσο αντιδρούμε, πόσο μιλάμε και πόσο λίγο αντιδρούμε. Και το φοβερό είναι ότι η αστυνομία που περίμενε τα χειρότερα είχε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στους χώρους. Μπράβο. Και οι αστυνομικοί τελικά ήταν πάρα πολύ περισσότεροι από εκείνους που θα έπρεπε να είναι εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούμε ως κοινωνία και τι δεν κάνουμε που έπρεπε να κάνουμε, είναι ο Δ. Αντώνης Τηλιανού, λέκτορας στο νομικών στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας με ειδικότητα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τηλιανού. Καλώς σας βρήκαμε και πρώτης οφείλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας που σας δώσετε να λάβω μέρος σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα αναμένω συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την ανοχή, την ανεκτικότητα, τον οχαδερφισμό, την θέαση εκ του καναπέως, όπως το έχετε θέσει προηγουμένως. Και μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέα πρόσωπα, γιατί το σχολιάζαμε και πριν ότι είστε πολύ νεαρός. Ευχαριστώ. Και μας αρέσει να φιλοξενούμε εδώ νέα μυαλά, να ακούμε νέες ιδέες, προτάσεις, εισηγήσεις και ενδεχομένως και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Και από τον κύριο Σιλιανού στην συνέχεια, όταν ανοίξουν οι διαφωνικές γραμμές, είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε κιόλας για το αν υπάρχουν πράγματα στα οποία ως κοινωνία αντιδράμε και διερευνούμε τα εμάτια μας και σε κάποια άλλα τα οποία έπρεπε να το πράξουμε, δεν το πράττουμε. Εάν μου επιτρέπετε έναν πρώτο σχόλιο όσον αφορά στο ευρύτερο θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα, αξίζει να αναφέρουμε μία έρευνα η οποία έχει γίνει τη δεκαετία του 1960 στην Αμερική από έναν Αμερικανό ψυχολόγο, ο οποίος στάθηκε έξω από μια σχολή κληρικών και είπε στους μισούς κληρικούς ότι κάποια παιδιά δημοτικού περιμένουν σε μια αίθουσα κάποιον να τους μιλήσει για τον Ιησού. Και ότι αυτός ο οποίος επρόκειτο να τους μιλήσει είχε καθυστερήσει, είχε να αναβάλει την διάλεξή του. Οπότε ζήτησε από αυτούς να πάνε στην αίθουσα και να μιλήσουν για τον Χριστό. Πηγαίνοντας προς την αίθουσα, ο Αμερικανός ψυχολόγος είχε βάλει ξεπίτηδες κάποιον έναν ηλικιωμένο στα πλάγια του διαδρόμου να κοίταται στο έδαφος. Το 70% των ιερέων δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια και μάλιστα όταν ερωτήθηκαν είχαν απαντήσει για ποιο λόγο δεν σταματήσατε και αυτοί απάντησαν κάποιος άλλος θα το κάνει. Αυτό είναι που ονομάζουμε social loafing στα αγγλικά ή ο χαδερφισμός ή η ανοχή στο ότι αφήνουμε σε κάποιον άλλον να προχωρήσει σε μια πράξη. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα προδιαγνωστικό διάλειμμα και να βοηθήσουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, εκπομπή έχεις μέσον. Σήμερα μιλάμε για την ανοχή, την αδικαιολόγητη όπως βλέπετε και στο τιτλάκι, ανοχή που επιδεικνύει αυτή η κοινωνία σε διάφορα κακώς έχοντα που αν συνέβαιναν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα έπεφταν κυβερνήσεις, θα γινόταν ξεσηκωμός. Εμείς τα κάνουμε γαργάρα και προχωράμε παρακάτω και είμαστε, όπως είπε και εγώ, διαδηλωτές του καναπέ. Και κάποιοι διαρωτώνται γιατί το λέμε με το χαμόγελο στα χείλη. Ναι, δεν χαμογελάω στα δυσάρεστα επειδή δεν έχω αντίληψη της πραγματικότητας του περιβάλλοντος. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα που μας έχει μείνει πλέον. Είναι δωρεάν, δεν στοιχίζει. Και ναι, στο χαμόγελο, τι έγινε. Ναι, όχι, γιατί είναι δυσάρεστα τα πράγματα, ας πούμε, και κάποτε είσαι με το χαμόγελο. Εγώ είναι η απάντησή μας αδυσάρεστα. Εγώ θα το λέγω ότι είμαι πολύ μούργος εγώ, αν κάθεται εγώ να χαμογελάω, να υπάρχει μια θυμοποίηση στο... Όχι, απλώς, στην τηλεοπτική εικόνα. Δεν στοιχίζει, δεν φορολογείται, δεν αγοράζεται. Και σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν είναι. Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπετε, πρέπει ακριβώς να βλέπουμε τα πάντα με θετική σκέψη.
ούτως ώστε να αντιληφθούμε την κατάσταση καλύτερα, αλλά και να ανταπεξέλθουμε στην κατάσταση με καλύτερη και θετική σκέψη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Αντώνης Στυλιανού, λέκτορας νομικών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με ειδικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να απαντήσουμε, να σχολιάσουμε αυτό που θα ακούσουμε από τους φίλους τηλεθεατές. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν γραμμές και πρώτη γραμμή για σήμερα θα είναι η κυρία Έλενα από τη Λεμεσό. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με τα κρατητήρια στημένα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ο καλεσμένος σας γνωρίζει για το θέμα. Γνωρίζουμε και εμείς, θα βοηθήσουμε όλοι. Είναι σχετικά με την κοροϊδία που μας έχουν σχετικά που θέλουν να δώσουν σε ξένες εταιρείες, ότι τάχα είναι πιο φθηνή η λύση. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στο τέλος της ημέρας για να εξυπηρετήσουν να συμφέρουν τα μερικοί βουλευτές που βγαίνουν τελείων ότι είναι για το καλό της γενιάς μας εμάς, της νεολαίας και το αύριο εμάς και των παιδιών μας. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που εκκρεμεί στη Βουλή. Νομίζω τουλάχιστον κατοχυρώθηκε ότι εάν καταλήξει αυτή τη δουλειά στο δημόσιο, τις θέσεις θα καταλάβουν άνθρωποι που παρακάθηκαν σε εξετάσεις, γιατί θα έλυγε η ισχύ των εξετάσεων αυτών. Οπότε το ένα έχει κατοχυρωθεί. Για το άλλο υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Βλέπω ότι κουνάτε το κεφάλι σας καταφατικά. Στη συνέχεια θα ακούσετε το σχόλιο του καλεσμένου μας, κύριε Έλληνα, γιατί φαίνεται πως γνωρίζει το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Μάριος Δημητρίου από Λευκωσία. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε κύριε Δημητρίου. Εκπομπή σας. Πάντοτε είναι ο λίγο αντικαστικός, διότι έτσι χρειάζεται στις μέρες μας. Πείτε τα κύριε Δημητρίου, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Όπως γνωρίζετε, στην Κύπρο το Σύνταγμα δημιουργήθηκε το 1960 για τους σκοπούς τους οποίους έχει δημιουργηθεί, εξέπνευσαν πλέον. Πρέπει για να γίνουν τομές στην κοινωνία, αν δεν υπάρξει αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτε. Και αναφέρομαι στην νομική υπηρεσία, πώς περιμένετε σαν κράτος ή σαν πολίτες αυτού του κράτους, όλοι μας, να διελευκάνονται οποιασδήποτε υποθέσεις έχουν σχέση με σκάνδαλα, καθ' στιγμή όλες οι εξουσίες είναι στη Γενική Εισαγγελία και στην Νομική Υπηρεσία. Αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι θα διεξαγάγουν το έργο τους, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε σαφήνεια, ούτε καθαρότητα στις αποφάσεις και φυσικά να γίνονται και αποδεκτές. Το δεύτερο που ήθελα να θέσω είναι ότι στην κυπριακή κοινωνία έχουμε μάθει όλοι να βολευόμαστε. Με τους κύριους βουλευτές μας, όχι βουλευτές, βολευτές τα εισαγωγικά, διότι καθ' στιγμή είναι ευλάπτονται τα δικά τους συμφέροντα σε θέματα νομοθεσίας και θέσπισης νομοθεσιών, δεν γίνεται τίποτα. Και αν πάρουμε και το τελευταίο σημερινό που λέει ότι θα υπάρξει αύξηση στην χρέωση του νερού βασικά, είναι κάτι ότι υπάρχουν προβληματικοί οι κρατικοί οργανισμοί, διότι κάνουν κακή διαχείριση, τα οποία είναι και αυτά σκάνδαλα, έρχεται μετά να επιβάλλουν φορολογίες στον κόσμο για να αποπληρώνει αυτή. Κύριε Δημητρίου, με αυτά που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Εμείς ως κοινωνία τι ευθύνη έχουμε? Φταίει το κράτος, δεν είναι καλά δημορφωμένο, το Σύνταγμα κλπ. Εμείς που ανεχόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε ευθύνη? Βεβαίως έχουμε μεγάλη ευθύνη να ξεσηκωθεί ο κόσμος με ειρηνικές πάντοτε διαδηλώσεις για να ζητήσει αλλαγή. Όχι αλλαγή στα πολιτικά πρόσωπα, αλλά αλλαγή στη δομή του Συντάγματος και δημιουργία των θεσμών του κράτους. Αυτό μπορεί να κάνει ο κόσμος, ειρηνικά πάντοτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημητρίου. Θα πάρουμε μια άλλη γραμμή. Ο κ. Παναγιώτης από τη Λευκωσία. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Εγώ να ξεκινήσω από την αρχή τέλεια να δούμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε δημοκρατία εδώ μέσα. Νομίζω με τη γνώμη τη δική μου πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δημοκρατία. Για μέ. Για το άτομο που με μιλώντας. Διαφωνώ. Αν πάρουμε για παράδειγμα, θέλω να κάνω παραδείγματα να δούμε. Το τι έγινε με το Μαρίο, ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε. Τα κόμματα ούλα είπαν στον πρόεδρο. Και τώρα έρχονται τα κόμματα να κάνουν συνεργασίες αναμεταξύ τους. Μα γίνονται τα πράγματα φασουλικοί. Λοιπόν, έναν άλλο. Κάνουν ένα, συλλαμβάνουν έναν πλούσιο, επώνυμο όνομα. Με χειροπαιδές του βάλουν με τίποτε, ούτε μας λαλούν ποιος έτσι. Βάλουν του για μένα μαύρο μπα στην τηλεόραση και φαίνεται, δεν φαίνεται ο αυτός ποιος έτσι. Κάνουν ένα φτωχό, βάλουν του χειροπαίδες και δείχνουν τον τζαργανάλι. Όχι, κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό, να μιλάμε τώρα ό,τι θέλουμε. Δεν επιτρέπεται να δείχνουμε κανέναν ύποπτο ή υποκράτη σε πάση περιπτώσει. Εγώ είδα πριν σε κανάλια τα οποία είχαν του χειροπαίδες και δείχναν τους. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Λίνταλος, που μπορεί να μένει ως κατωράδια. Εμείς πάντως ως κανάλι δεν δείχνουμε πρόσωπα, δεν δείχνουμε... Όχι το πρόσωπο του.
Το εννοώ βάλαν τους χειροπέδες του άνθρωπου, τους άλλους δεν τους βάλουν χειροπέδες. Καλά, καλά, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν καταγγελθεί αμέσως. Έχει κάποια εξαίρεση στην κοινωνία δάμεσα τα. Μάλιστα. Το ποιος είσαι. Καταγγέλλεται να το πάρουμε, κύριε Παναγιώτη, ότι καταγγέλλεται προνομιακή μεταχείριση αυτών που είναι επώνυμοι, αυτών που είναι πλούσιοι. Εξαρτάται ποιος είσαι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι μερόληπτη και περάν αυτών των καταστάσεων και δεν βλέπει αν είναι πλούσιος, επώνυμος ο άλλος ή φτωχός. Έτσι. Πάντως, διάβαζα. Η συμπεριφορά δική μας μπορεί να αλλάζει, αλλά η δικαιοσύνη δεν νομίζω να δημιουργεί ένα τέτοιο στόχο. Πάντως, διάβαζα σήμερα δημοσιεύματα για την Ελλάδα ότι η σύζυγος του κ. Τσοχαντζόπουλου, η οποία είναι σε κελί, υπέβαλε αίτημα και ζήτησε πράγματα που είχαν να κάνουν με τον καλοπισμό της και μάλλον το αίτημά της θα γίνει αποδεκτό. Και πώς γίνεται να γίνεται αποδεκτό το αίτημα, να σου φέρουν λίμα, ας πούμε, στο κελί. Έχει δίκιο ο κύριος ότι κάποτε είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τώρα μιλάω για την Ελλάδα, βέβαια, δεν μιλάω για εδώ. Ξέρουμε αν επιτρέπεται, έχει μια λίμα, ας πούμε, σε ένα κελί. Λοιπόν, κύριε Σιγάνη, θέλετε να κάνετε ένα από το σχόλιο στο όσο ακούσαμε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το σχόλιο για την δικαιοσύνη. Θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι αμερόληπτη και η αμεροληψία χαρακτηρίζει τόσο τις αποφάσεις των δικαστηρίων αλλά και την ίδια τη σκέψη των δικαστών. Εάν και εφόσον υπάρχει προνομιακή μεταχείριση επωνύμων, αυτή σίγουρα είναι καταδικαστέα, όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και η ισότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους βαθμούς και σε όλους τους τομείς. Εάν υπάρχει δημοκρατία σήμερα, υπάρχει δημοκρατία σήμερα, έχουμε κάνει αρκετούς αγώνες για να απολαμβάνουμε σήμερα τόσο τα δικαιώματα αλλά και τις ελευθερίες που έχουμε. Θα ήταν λανθασμένο, πιστεύω, να λέγαμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Okay. Το σημείο είναι να μην φτάσουμε στην ασυδοσία, okay, στην υπέρμετρη ελευθερία. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει μια συντεταγμένη πολιτεία. Εάν και κατά πόσον υφίσταται η ανάγκη τροποποίησης του συντάγματος, αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες τις παρακαταθήκες και τις πρόνοιες του συντάγματος για οποιαδήποτε τροποποίηση του συντάγματος. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να τροποποιήσουμε κάποιους αυτούς τους θεμελιώδεις κανόνες που ορίζουν την κοινωνία μας, που ορίζουν την πολιτεία μας, το πολιτιακό μας σύστημα. Νομίζω όμως ότι ο τηλεθεατής το έλεγε σε αυτό το πλαίσιο. Όταν για παράδειγμα κάποιος ξέρουμε ότι εξέφαλμα παρανομεί και επειδή είναι επώνυμος τη γλιτώνει και λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί εις βάρος κάποιου άλλου πολίτη και μένει ελεύθερος. Αυτό δεν είναι ασυδοσία, γιατί νομίζω η ελευθερία του καθενός τελειώνει και υπάρχει η ελευθερία του άλλου. Ακριβώς. Αυτό θα ήταν ασυδοσία και είναι ασυδοσία, είναι, λοιπόν, ασυδοσία όταν υπάρχει. Είναι υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας που δίνεται σε συντεταγμένα όργανα για να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός είναι εκεί, ο σκοπός υπάρχει, εναπόκειται η εκτέλεση και η επιτέλεση του σκοπού εκείνου. Και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, οφείλουμε σαν πολίτες, στα πλαίσια του θεσμού της πολιτότητας ή της έννοιας της πολιτότητας, να αντιδράσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε κακώς έχοντα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο ρόλος ακριβώς του πολίτη σε μια συντεταγμένη δημοκρατία. Δημοκρατία, να μην ξεχνούμε ότι είναι η εξουσία του Δήμου, η εξουσία του λαού. Οπότε αν ο λαός έχει λόγο, κατά την εκπομπή σας, ο λαός έχει και μέσον και το μέσον αυτό είναι η ελευθερία του πολίτη να εκφράζεται, η ελευθερία του πολίτη να αντιμετωπίζει αυτά και να αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα που μαστίζουν δυστυχώς την κοινωνία μας. Ωραία. Έχετε καλύψει όλους τους τηλεθεατές να προχωρήσουμε σε γραμμές? Όσον αφορά τα κρατητήρια στη Μενόλια, το θέμα, όπως έχετε πει, εκκρεμεί στη Βουλή. Εάν και κατά πόσον θα δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία ανασφάλειας, σε ιδιωτική εταιρεία ανασφάλειας το συμβόλαιο για την διαχείριση των κρατητηρίων ή όχι και αν και κατά πόσον θα ικανοποιηθούν εκείνοι οι αστυνομικοί που έχουν περάσει, που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, είναι θέμα πολιτικό και είναι θέμα που θα αποφασιστεί από τη Βουλή. Πάντως ο κύριος Τιτής που ήταν εδώ την περασμένη Παρασκευή είχε πει ότι το θέμα ακόμα εξετάζεται και συζητείται στο Κοινοβούλιο. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Πάμε και πάλι στις τηλεφωνικές γραμμές. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Φραγκίσκος από το Ακροτήρι. Ναι. Χαίρετε, ναι, γεια σας. Εγώ να σας πω ένα περιστατικό που έγινε προχτές το Σάββατο τα ξημερώματα και μπορεί να ήμουν πεθαμένος σήμερα εγώ. Το περιστατικό ήταν ότι είχα πονοκέφαλο και πήγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ντεμεσού η ώρα 4 το πρωί και γραμμέ ο γιατρός που εξέτασε έβαλε μου μία ένεση και ήμουν να μείνω για 5 λεπτά και να από σπίτι.
Εγώ τη με το ακροτήρι, είπα του και ήρθα μόνος μου και στο νοσοκομείο, λέω του μπορώ να πάω να οδηγήσω με την ένεση, ας πούμε, φέρνει κάτι ας πούμε. Λάλη μου όχι, να πάει και έφερνει οποιαδήποτε παρεμβολή, ας πούμε, να ζαλιστείς, ξέρω εγώ. Και ξεκίνησα να έρθω σπίτι, λίγο έξω από το χωριό, δηλαδή πόνο οι αντένες, πόνο το ακροτήρι αν γνωρίζετε, έφυγε μου το αυτοκίνητο και διαλύθηκε το αυτοκίνητο, εγώ έφυγα ζωντανό. Μάλιστα. Εν έπαθα κάτι. Ναι. Επειδή δεν είχα κάτι να τους πω, ήταν να τα ρίψουν πάνω μου, δεν έκανα κάτι να πάω στο νοσοκομείο ξαναπίσω. Δηλαδή θεωρείτε, Φραγκίσκο, για να καταλάβω, θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η ένεση στο νοσοκομείο, η οποία σου είπαν δεν θα προκαλέσει καμία επίπτωση, ήταν η αιτία να έχεις ένα δυστύχημα μετά από το αυτοκίνητό σου. Ναι, το θεωρώ αυτό γιατί η ώρα 3 το απόγευμα είχα πυρετό και επισκέφτηκα ξανά το νοσοκομείο. Μάλιστα. Νομίζω, Φραγκίσκο, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δεις ενδεχομένως με κάποιο δικηγόρο, με κάποιο γιατρό, διότι εμείς ως ΕΠΗ δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας ισχυρισμός στον οποίο δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε, ούτε να καταδικάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Μια νομική συμβουλή. Ακριβώς. Να πάρουμε ακόμα μια γραμμή. Ο κύριος Κώστας από τη Λεμεσό. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Απλά εγώ τούτο που ήθελα να πω είναι ότι όταν υπάρχουν πολλά χάπια μήλα τύχης στον κυβερνητικό χώρο, ας πούμε, ένα όποιον κόμμα και να προερχόνται, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι αν ήταν άτομα νέα, όπως είναι το γιατρός που εντύπλασες, που έχουν διαφορετικές ιδέες και πράγματα να προχωρήσουν, ήταν διαφορετικό. Το άλλο που λέτε για σκάνδαλα και διαφθορά στην Κύπρο, το ένα εντάξει, το Μαρίν, που όλοι ξέρουν καλά τι είναι. Το άλλο, ας πούμε, ο ηλεκτρισμός, τώρα τριπλάσιον και στο κάθε σπίτι. Το λίγο δύσκολο να σπούμε το 180 ευρώ να πεις 700. Και τον πληρώνουμε το λόγο του Μαρή, άσχετα δεν το λέει. Το άλλο που γίνεται βάλε με τον αντίγητο χαρικοστή που πέθανε, ακόμα να μπορούν να σπούμε και να καταδικάσουν. Σε άλλες χώρες, είναι σε εξέλιξη όμως. Είναι σε εξέλιξη η δίκη, κύριε Κώστα, να μην είμαστε άδικοι. Ναι, ναι, τούτο που λέγουμε είναι ότι αργού. Το γρήγορο είναι ότι είναι σε εξέλιξη, αλλά αργούν πάρα πολύ. Πόσο πιο. Και παίρνουν τέτοια πολλά παιχνίδια νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Πάντως είναι κρίμα που έχει τέτοια εντύπωση ο κόσμος για τη δικαιοσύνη και το σύστημα. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο ίσως είναι ο μοναδικός θεσμός που μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη ότι δεν θα κάνει χατήρι του Λουκά επειδή είναι επώνυμος και θα ρίξει την κοκό διότι είναι ανώνυμη και άγνωστη. Που δεν έχει διαβρωθεί. Ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε επίπεδα τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δικαιοσύνη στην Κύπρο. Και αν σημειώνονται καθυστερήσεις, ακριβώς δεν έχουν να κάνουμε συμφέροντα. Δεν νομίζω. Έχουν να κάνουμε την πολλή δουλειά. Η συγκεκριμένη δίκη, αν δεν κάνω λάθος, είχε εκατοντάδες μάρτυρες και αυτό. Ακριβώς. Είχε πολύ πολύπλοκα ενστάσεις και λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που παίρνουν μια διαδικασία πίσω. Να πάρουμε ακόμα μια γραμμή και θα κάνετε ένα σχόλιο. Η κυρία Σοφία από τη Λεμεσό, την οποία θα παρακαλέσουμε να μας ακούει από το τηλέφωνο και όχι από την τηλεόραση. Χαίρετε. Γεια σας. Θα ορίσω τον καλεσμένο σας. Βέβαια, εγώ μου να είμαστε με πλατή χαμογελό, διότι δεν πληρώνουμε ούτε διεξή στο χαμόγελο, ούτε τίποτε. Η ελευθερία του λόγου είναι κεκτημένο δικαίωμα. Και αυτό δεν μπορεί κανένα να μας δημοσί, ούτε μπορεί να έχουμε μέσο για να εκφραστούμε. Θα βάλουμε κάποιο μέσο για την εκφράση μας. Όσο για τα κακά στέχοντα του τόπου μας, βέβαια ο κόσμος έχει δικαιοσύνη αναστημένος. Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά της, αλλά δεν βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, κάποιον αποτέλεσμα σε όλα αυτά τα κακό στέχοντα. Εσείς είστε δημοσιογράφοι, βλέπετε τα πράγματα από τη δική σας φωτιά. Ένας απλός πολίτης όμως τα βλέπει και θέλει κάποια δικαίωση, την οποία δεν βλέπει. Τα τόσα χρόνια των κακών έχουν τον σαρτών τον τόπο. Όσο για το βόλεμα των μεγάλων ή των μικρών, έχω την εντύπωση ότι όλοι και βλέπουμε ήδη τα βήματα, όταν υπάρχει κάποιο δικαίωμα, κάποιες βουλευτικές, προεδρικές εκλογές, όλοι μας θυμούνται για την ψήφο, βασικά. Όμως, εδώ είναι που πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα. Θέλει την ψήφο μου, έχω κάποια δουλειά που πρέπει να με εξυπηρετήσεις σαν βουλευτής, να με βοηθήσεις, για να σου δώσω την ψήφο μου πρέπει να μου κάνεις το που θέλω. Πρέπει να σταματήσεις το exit method. Να ζητάς από κάποιον να σε βοηθήσει. Βέβαια όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα να βοηθήσεις οπωσδήποτε. Αλλά βλέπουμε ότι
βολευόμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία. Ειλικρινέστατε. Βολευόμαστε, λέει η κυρία. Νομίζω είναι αυτό που έχετε θέσει στην αρχή και επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Παραμένουμε, πιστεύω, θεατές του καναπέ. Ο χαδερφισμός φαίνεται ότι μας χαρακτηρίζει σε αυτές τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Όσον αφορά στους ψήφους και κατά πόσον μας θυμούνται μόνο όταν υπάρχουν εκλογές και ούτω καθεξής, εγώ νομίζω κολλά εκείνον το μεγαλειώδες αρχαιοελληνικό στην Αθηνά και Χυρακίνη, ότι πρέπει από μόνοι μας να απαιτούμε και να απαιτούμε συνεχώς τα δικαιώματα μας, να προωθούμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα μας και πάντοτε να σκεφτόμαστε στα πλαίσια της ευνομούμενης πολιτείας αλλά και του καλού της πολιτείας στην οποία διάγουμε τους βίους μας. Άλλος πως, χωρίς την πολιτεία, χωρίς την ευμάρεια και την ευημερία της πολιτείας, δεν θα έχουμε ούτε εμείς ήδη ευμάρεια και ούτε εμείς ήδη θα ευημερούμε. Γιατί είχε αναφερθεί η αμεροληψία της δικαιοσύνης. Πιστεύω ακράδαντα ότι το δικαστικό μας σύστημα, το νομικό μας σύστημα σήμερα είναι αμερόληπτο, είναι αδέκαστο και νομίζω ότι λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και όπως ορίζεται από τις πρόνοιες του συντάγματος που ορίζουν τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας. Παραμένουν κάποια προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά αυτό είναι ακριβώς θέμα το οποίο χρήζει περισσότερης μελέτης και βελτίωσης ή εξυγχρονισμού του δικαστικού μας συστήματος. Δυστυχώς, για παράδειγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει τόσες πολλές δικαιοδοσίες, λειτουργεί σαν εκλογοδικείο, λειτουργεί σαν εφετείο, λειτουργεί σαν ναυτοδικείο, λειτουργεί σαν διοικητικό δικαστήριο και αυτόν το αποσπά πολύτιμο χρόνο από την επικέντρωση σε συγκεκριμένα θέματα και την επίλυση των δικαστικών διαφορών σε γρηγορότερο ρυθμό. Υπάρχουν και άλλα πολλά προβλήματα, πιστεύω, κύριε Στυλιανού, για το θέμα. Και ο κόσμος εννοεί ότι δεν είναι μόνο η απονομή δικαιοσύνης, είναι και διάφορα άλλα πράγματα που συνδέονται με την απονομή δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, έτσι να πω κάτι όνομα και μη χωριό, λέω μια έτσι υπόθεση φανταστική, αν θέλετε, η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, άρα μπορώ να λέω ότι θέλω έτσι. Για παράδειγμα, να είμαι παιδεραστής, να αποδειχθεί ότι έχω κάνει τα έσχη και επειδή, για παράδειγμα, υπάρχει υπερβολική προβολή στην υπόθεσή μου, αθώνομαι. Λέω μια φανταστική υπόθεση τώρα, έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν τα πολύ χωνεύει ο κόσμος και δεν τα δέχεται. Έχει έναν κάθε έτσι και να τον ενοχλεί. Αυτά είναι τα λεγόμενα, επειδή είσαι και δυναμική, διορθώστε με αν θα κάνω λάθος, είναι τα λεγόμενα technicalities αυτά. Δηλαδή, χάνεις μια υπόθεση στο δικαστήριο στη λεπτομέρεια και όχι στην ουσία. Ακριβώς και το περιοδικείο αίσθημα όμως δεν ικανοποιείται σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Το λεγόμενο σύστημα είναι αυτό που ο ισχυρότερος των δικαστηριών κερδίζει. Δεν αποδίδεται ή δεν απονέμεται πάντοτε η δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να αποδοθεί. Υπάρχει ισότητα των όπλων στο δικαστήριο και αυτός που θα αποδείξει στο δικαστήριο ότι έχει δίκαιο, αυτός κερδίζει. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του περιδικαίου αισθήματος, το οποίο κύριε Φουρλά έχετε αναφέρει, και είναι κάτι που νομίζω χρήζει βελτίωσης στο δικαστικό μας, δικανικό μας σύστημα. Πάντως, για αυτό που είπατε πριν, δεν θεωρώ ότι ισχύει ο χαδελφισμός σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να μην πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε του λογαριασμού τη ΑΕΚ. Όμως, εάν δούμε κάποιον στον δρόμο πεσμένο κάτω, δεν θα περάσω από πάνω το όπως κάνω στο Λονδίνο, γιατί εγώ το έχω δει με τα μάτια μου. Να περνάνε πάνω από άνθρωπο άστεγο που ήταν, ας πούμε, μέσα στον δρόμο. Εδώ θα σταματήσουμε, θα διαφερθούμε, θα ρωτήσουμε. Δηλαδή, σε ανθρώπινο επίπεδο θεωρώ ότι δεν το έχουμε χάσει ακόμα. Ενδεχομένως, λίγο σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διεκδίκηση δικαιωμάτων, να είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτή ακριβώς η κοινωνική ιδιοσυστασία του Κύπριου ή του Έλληνα. Ή του Έλληνα είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ναι, υπάρχει. Ωραία. Ο Κύπριος έχει τα φιλάνθρωπα αισθήματά του και ο Κύπριος βοηθά. Υπάρχει η ελληνοχριστιανική παράδοση, η οποία φυσικά στηρίζει αρκετά και διάγει αρκετό φιλανθρωπικό έργο. Οπότε σε αυτόν τον τομέα νομίζω τα πάμε αρκετά καλά. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Η κυρία Μαρία από Λευκοσία. Χαίρετε. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, κυρία Μαρία. Με συγχωρείτε. Λίγο πιο δυνατά λέω, αν θέλετε. Δεν σας ακούω εγώ πολύ καλά. Εγώ ήθελα να διαμαρτυρηθώ, γιατί παρόλο που κάνουμε τις διαμαρτυρίες μας για τα κακώς κείμενα, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή εγώ πριν από το περασμένο καλοκαίρι είχα πάει να εξυπηρετηθώ στην υπηρεσία από Δήμος για ένα απλό πιστοποιητικό γέννησης κάποιου παιδιού στο εξωτερικό.
Με είχαν πάει 5 φορές και η συμπεριφορά της υπαλλήλου ήταν χείριστη, μα χείριστη, χωρίς να την έχω προκαλέσει. Και εγώ, στην προσπάθεια μου να διαμαρτυρηθώ, κάθισα, θυσίασα το χρόνο μου, έγραψα μία επιστολή 2 σελίδων, την έστειλα στον Υπουργό Εσωτερικών, την έστειλα στη Διευθύντρια της Υπηρεσίας, την έστειλα στον προϊστάμενο της κυρίας και δεν πήρα καμία απάντηση από το Σεπτέμβριο. Πώς να διαμαρτυρηθούμε, πώς να μην καθίσουμε στον καθένα. Αφού δεν έχουμε ανταπόκριση. Να επανέλθετε με νέα επιστολή και να ενοχλείτε μέχρι να πάρετε απάντηση, κυρία Μαρία. Και αν το πράξουν όλο αυτό το πράγμα, θα αναγκάζονται να απαντούν στις επιστολές των πολιτών. Να μην στείλουμε μια επιστολή και να την ξεχνάμε, να επιμένουμε, να απαιτούμε μια απάντηση. Και να ενοχλούμε καθημερινά, αν είναι δυνατόν. Εγώ αυτό θα έκανα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε την κυρία. Πρέπει να είσαι επιμόνος κάποτε. Έως και φορτικός. Βεβαίως. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Δεν είμαι εγώ ο Αρτάδης. Σωστό. Άλλη γραμμή, ο κύριος Τάκης από τη Λεμεσό. Χαίρετε. Γεια σας. Έχω πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο. Κάποια πράγματα πολλές φορές δεν απαντούνται. Να ξέρετε το θέμα του τον ΔΕΗ. Όταν έχετε καλεσμένο εκεί και κάνει μια ερώτηση να σας απαντήσει, ο καλεσμένος παίρνει το θέμα αλλού. Ας πάντα ένα θέμα που προέκυψε από χθες σε μια συνάντηση που ήταν ο πρώην πρόεδρος Βασιλείου εκεί με την κυρία Λίπ. Το θέμα τώρα που λέτε για την ανοχή του κόσμου. Δεν είχαμε με τον κύριο Βασίλειο εκεί. Όχι, στην Ελίδη, στην κυρία Λίπ, λέω, ήταν. Α, μιλάτε για την κάρτα διάβαση. Μα απάντησε για κάτι άλλο. Τώρα λέτε για την ανοχή του κόσμου. Μα αν εξαιρέσουμε αυτόν το. Αν εξαιρέσω αυτόν το βήμα που μας δίνετε τώρα να μιλήσω, να πω ένα πρόβλημα, πουθενά δεν βρίσκεις να μιλήσεις, να πεις το πρόβλημα σου. Και εγώ θα ξεκινήσω από τους πολιτικούς. Θα απαγόρει μια παροιμία που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτοί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το δόρυ. Πολλές φορές βλέπουμε τους πολιτικούς να έρθουν να ασχολούνται με τα θέματα που δημιουργούν, αλλά πρώτοι είναι αυτοί που τα δημιουργούν. Φορολογία φίλων. Επιτέλεσε προχτές πήγαινε κάποιος και έβγαινε για κάποιον που δεν εγκύρωσε το φόρο και κανένα δεν έπρεπε. Ποιος δεν, όλοι ήταν κανονισμένοι. Ενώ είχε επώνυμους που δεν τα πλήρωσαν. Τα προστήματα προχτές με τα τροχαία. Όλοι είναι σωστοί. Και θα πάω στο πιο κάτω, στο πιο σοβαρά. Τώρα με στράτευες. Γίνουν όλοι οι πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και τραπεζικοί και μας πούν τι θα γίνει με τις τράπεζες. Μα εγώ τα έκανα για εσείς, αυτοί τα έκανα. Πρώην υπουργοί οικονομικών, πρώην βουλευτές, οι πρώην των τραπεζικών, αυτοί είναι εμείς με 10-15 άτομα. Και βγαίνουν να μας πούν τι θα κάνουν. Μα αυτοί δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Και θα πω και σε άλλον πιο σοβαρό. Πέστε μου έναν έργο πρώην βουλευτή, έναν έργο πρώην πρόεδρο, έναν έργο πρώην υπουργό. Παίρνουν τις συντάξεις τους, παίρνουν τα αυτά. Γιατί δεν παίρνουν και σε αυτά εισοδηματικά κριτήρια. Αν κάποιος πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, δεν χειλευτά περάσει, να πούν τα συνολικά κριτήρια να πάρει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που επωφελούνται οι πολιτικοί άρχοντες για κάποια πράγματα, τα οποία εάν με το για όλα αυτή φταίω. Δεν φταίω κι εσείς. Και άλλα σκάνδαλα και διαφθορά. Κύριε Τάκη, το θέμα είναι το θέμα, αυτό που συζητάμε σήμερα, αν επιτρέπετε, είναι γιατί δεν αντιδράμε ως κοινωνία σε όλα αυτά που περιγράφετε. Μα πού να αντιδράσω, να πάρω. Ξέρω, αυτό προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε. Πιστεύω και εγώ και εσεί να τα προβάλλετε. Σα θέλω να σα πω γιατί πετυχαίνουν κάποια πράγματα, δηλαδή, επειδή αντιδρούν οι πολίτε. Γιατί τα πετυχαίνουν. Πώ θα αντιδράσω, αφού στον τρόπο να φωνάζω μόνο μου. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάκη. Άλλη γραμμή. Ο κύριος Ευθύμιος από Αθιένου. Γεια σας. Χαίρετε κύριε Ευθύμη. Καλό να έχετε το πρόγραμμα σας. Πολύ μια εβδομάδα κύριε Κουρδά. Να είστε καλά. Έχω 2 ερωτήσεις. Το ένα είναι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών που πήρα μια επιστολή την τρίτη μερές το οποίο έναν αυτοκίνητο που το είχε το 2006 ένας άλλος αγοραστής σήμερα που είναι στην κατοχή μου πριν 4 μήνες εστήλα μου να πληρώσω 6, 7, 8, 9, 10 και 11 για ρήκους του αυτοκινήτου το οποίο κατήχε ο κύριος Σουρλάς, ο κύριος Κώστας, πριν 6 χρόνια. Αν δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και τον κύριο. Ναι. Παρακαλώ. Από το τμήμα εσωτερικών προσώπων πήρα πριν μισή ώρα ένα φάκελο, ο οποίος λέει το 1973 ήσουν αγέννητη κυρία εγώ. Πότε το 73? Ναι. Αγέννητη. Όχι και αγέννητη. Αγέννητη. Ήμουν εσύ ήσουν αγεννημένος, μη σου πω και 15 χρόνων. Ναι. Είναι στρατιώτης. Το 1973 έχω 24 πτήρες. 70 ευρώ και κάτι έγινα. Σήμερα έγιναν απλήρωτα τα ποσά 192 ευρώ. Και το 1990 206 ευρώ. Και σήμερα στείλαμε ένα φάκελο 1444-22.
πριν 35-37 χρόνια. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, ελήφθη τα λεφτά η κυβέρνηση και τώρα να μας πιάνει πριν 40 χρόνια. Όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Θήμια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σύντομο? Ναι, να σχολιάσουμε πρώτα την... Όσο πιο κοντά μπορείτε για να μην λένε και οι τηλεθέτες ατέλεγμα. Την ερώτηση του κύριου Τάκη ονομαστικά, όχι γράφω ονομαστικά, πολύ ακόμα ωραία. Και των τόπων καταγωγής του κάθε τηλεθέτη σας. Η ανοχή, υπάρχει ανοχή στην Κύπρο, επιμένω σε αυτόν. Ναι, υπάρχουν τα φιλάνθρωπα αισθήματα, ναι, υπάρχουν τα κοινωνικά αισθήματα. Υπάρχει όμως μια ανοχή και ακριβώς είναι η ανοχή στα σκάνδαλα. Δεν αντιμετωπίζουμε τα σκάνδαλα σωστά. Εάν το παράπονο του κύριου Τάκη είναι, για παράδειγμα, ότι οι βουλευτές, λέει, αυτοί κάνουν τα σκάνδαλα ή αυτοί δημιουργούν τα σκάνδαλα, τότε υπάρχει η λύση. Αν έχουμε παράπονο από την εκλεγμένη πολιτική μας ηγεσία, η λύση είναι οι εκλογές. Και πάντοτε ήταν η λύση οι εκλογές. Και αυτό είναι το ισχυρότερο όπλο, αλλά και εφόδιο, που δίνεται στον πολίτη ακριβώς για να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα, για να προστατεύσει στο τέλος της ημέρας το συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας. Είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό όμως. Θα βγω μόνος που να φωνάζω στον δρόμο. Αυτό είναι ένα αίσθημα που έχει ο κάθε πολίτης, του ατόμου, όχι του συνόλου. Δεν νιώθει μέρος ενός συνόλου, νιώθει ως άτομο μόνος του. Και λέει, τι, μόνος μου θα βγω να φωνάζω? Δεν νιώθουμε μέρος μιας γενικότερης κατάστασης, κύριε Στυλιανό, που θα οδηγηθούμε όλοι μαζί σε μια αντίδραση και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Και ακριβώς είναι εδώ που πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που έχει δημιουργηθεί σε χώρες του εξωτερικού, αυτό που ονομάζουμε συνειδητή κοινωνία. Στην Κύπρο νομίζω απουσιάζει αυτό το συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχει συνειδητή κοινωνία στο ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο παράπονο για έναν μείζον θέμα που απασχολεί τον τόπο μας. Οφείλουμε, και είναι η υποχρέωση μας, αν με ρωτάτε, να κατεβούμε ακόμα και στον δρόμο, εάν αυτό απαιτείται, για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να εξυγειανθεί το όλο σύστημα. Είναι αυτό που λέτε, ή μήπως ντρεπόμαστε κιόλας, ότι πω ότι θα πει ο γείτονας τώρα, άμα διαμαρτυρηθώ, και είναι ντροπή και κρύψε να περάσουμε, δεν πειράζει. Ή αν έχει να κάνει με οικονομικά θέματα, θα μας πούνε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, τσιγκούνιδες, καλύτερα να μην το σχολιάσουμε. Έχουμε και αυτά τα σύνδεμα. Αυτό είναι το ταμπού το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε σε κάποια φάση. Και περιέχονται σε αυτό που είπατε. Και τα οποία περιέχονται ακριβώς σε όλα αυτά που έχουμε πει. Η συνειδητή κοινωνία περιλαμβάνει ακριβώς όλα τα αντίθετα από αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχετε αναφέρει και οφείλει ο κάθε πολίτης, λαμβάνοντας μέρος σε μια ομάδα, να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε άτομα και μονάδες μοναχικοί σε αυτήν την κοινωνία, είμαστε μέρη αυτής της κοινωνίας. Λειτουργούμε όπως λειτουργεί ένα ανθρώπινο σώμα που για να χαρακτηρίζεται υγιές πρέπει να λειτουργεί και το χέρι και το πόδι και το μυαλό και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε ακριβώς στη δημιουργία αυτού του αισθήματος, της συνειδητής κοινωνίας. Για τα παράπονα του κύριου Ευθύμιου από την Αθιένου, σίγουρα πρέπει να ρωτήσει τους αρμόδιους να αποστείλει επιστολές σε αυτούς που το έχουν στείλει αυτές τις επιστολές και να διερευνά το κατά πόσον όντως οφείλει αυτά τα ποσά, αλλά και το γιατί έχουν αυτά τα ποσά ανέλθει στο ύψος που έχουν ανέλθει. Εάν μου επιτρέπετε ακόμα κάτι πολύ σύντομα. Υπάρχει ανταπόκριση στις διαμαρτυρίες μας και πρέπει να απαιτούμε την ανταπόκριση στις διαμαρτυρίες μας. Η διοίκηση, η κυβέρνηση δηλαδή, οφείλει συνταγματικά, στη βάση του άρθρου 29 του συντάγματος, να απαντά εντός 30 ημερών σε οποιοδήποτε παράπονο του πολίτη. Έχουμε ποτέ διεκδικήσει αυτόν το αναφέρετο δικαίωμα που δίνεται σε εμάς? Προφανώς όχι, για να μην το πετύχουμε. Πάμε και πάλι στις τηλεφωνικές γραμμές. Ο κύριος Κυριάκος από Στρόβολο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε κύριε Κυριάκο. Έπιαζε εγώ με τη σειρά μου να κάνω έναν παράπονο το οποίο μου συνέβηκε σήμερα. Έχω ένα χαρτί σκυβάλλον το 2010 πληρωμένο. Ήρθε με 84 ευρώ, έπιαζε με ένα, έδωσε είμαι συνταξιούχος, κάνω 520 ευρώ μισθό και ήρθα να δω μόνο να γίνει. Ναι, εντάξει, έφερα εδώ στα χαρτιά μου, αφαιρέσα μου, τότε δίναμε μόνο 27 ευρώ. Να λέμε θα πληρώνει στα 27 ευρώ. Λέω ότι μάλιστα. Πριν ένα μήνα έπια έναν άλλο χαρτί, το οποίο έπρεπε πάνω 84-70. Λέω μπορεί ακόμα λάθος, μπορεί να μην το κοιτάξω όπως είμαι συνταξιούχος. Τέλος πάντων να πάω να εξηγηθώ. Επία σήμερα για να είμαι ειλικρινή για να πληρώσω κύμα. Λέει μου, πάω στο ταμείο, λέει μου πιένε στο ρηπέψι μας πιο μέσα. Πάω στο πιο μέσα και αν εδώ να είμαι το 2008 τούτο. Το 2008 να λέει μου ναι. Λέω του δεν γίνεται, αφού και εγώ τα ούλα πληρωμένα εδώ του και φυλάω μόνο το τελευταίο.
Θα λέω έγινε, πρέπει να το πληρώσει. Λέω το ίδιο το πληρώνει. Μάλιστα. Ένα μην το πληρώνει, με δικαστήριο. Όλα δεν πάρουμε δικαστήριο. Κύριε Κυριάκον, αν θέλετε και αν βοηθάει, να πω ότι και εγώ χρωστάω τα σκουπίδια μου. Και με πήραν το τηλέφωνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κυριάκο, και μου είπαν ότι κάθε μήνα που καθυστερώ η επιβάρυνση είναι τόσο. Λοιπόν, τι θα κάνω, βεβαίως θα πληρώσω. Mm. Είναι λάθος δικό μου, το οποίο δεν έχω εγκαίρως πάει να πληρώσω το λογαριασμό και κάθε μήνα μπαίνει ένα ποσό επιβάρυνση. Ο πολίτης έχει δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις όμως. Έχει και υποχρεώσεις, τώρα είναι και στην αρχή του άνθρωπος, τώρα δεν κρατάει, τι να το πω. Ναι, το θέμα είναι βεβαίως πώς βρίσκουν και κυνηγάνε αυτούς που χρωστάνε 50, 100, 200 ευρώ. Δεν λέω, το χρέωσή μας είναι. Ό,τι χρωστάμε να τα δώσουμε. Και δεν βρίσκουν αυτούς που χρωστάνε τα πολλά. Αυτή η απορία έμεινα και νομίζω και τους τηλεθεατές τους βασανίζει. Τι στιγμή πειράζει. Πες το. Φοροδιαφυγή τώρα το συζητάμε εδώ αυτές τις μέρες. Πόσες φορές το είπαμε, πόσες φορές το ακούσαμε, πόσες φορές θυμώσαμε. Ναι. Αν μετά από ένα μήνα το θυμάται κανένας, θα μου το πείτε τη μύτη. Επιπέσει κιόλας από τους τίτλους των ειδικών. Βεβαίως. Αν μετά από ένα μήνα θυμάται κάποιος η φοροδιαφυγή θα ξαναβγεί στην επιφάνεια μετά από 2, 3, 4, 5, ξέρω εγώ 6 μήνες, όταν θα ανατεθεί παρόμοιο θέμα στην επικαιρότητα. Και όλοι αυτοί που χρωστάνε, μόκο. Εγώ το κανόνισα πάντως. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, ξέρεις. Έστω και εκ λάθος. Πρέπει να είσαι τυπικός. Ήταν λίγο εντάξει. Αλλά... Εμάς η μόνη σχέση με το φόρο είναι αν καμιά φορά λέει να μας επιστρέψουν και λίγα λεφτά που πληρώσαμε παραπάνω. Αν νομίζω δεν μου έχουν ποτέ επιστρέψει. Ούτε με φαρμακολογό να σχολείο. Έχει φέτος 5, κάτι ευρώ. Καταπληκτικό. 5, κάτι ευρώ. Ναι. Θα είσαι μοναδική Κύπρια. 5 ευρώ. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Πάμε σε άλλη γραμμή. Άλλη γραμμή. Ο κύριος Ανδρέας Τηλεμεσό. Ναι, σας χαιρετώ. Γεια σας. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Αντρέα, δεν έχουμε δώσει ποτέ οδηγίες, ουδέποτε να δώσουμε δώσει οδηγίες, να μην βγει κάποιος τηλεθεατής στον αέρα, εμείς δεν το κάνουμε ποτέ για να το κάνουμε. Αυτό που λέμε στο τηλεφωνικό κέντρο, και το λέω και δημόσια μαζί με το Google έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι αν κάποιοι φίλοι τηλεθεατές βγαίνουν κάθε μέρα και κάνουν την παρέμβασή τους, αν υπάρχουν νέοι φίλοι που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να δώσουμε προτεραιότητα και σε αυτούς, να τους στείλει η φωνή τους βεβαίως, για να έχουμε έτσι μια πιο δίκαιη κατανομή των τηλεφωνημάτων. Αυτό έχουμε πει, δεν έχουμε κόψει ποτέ κανένα από αυτή εδώ την εκπομπή. Ναι κύριε Αντρέα. Βεβαίως δεν θα αναφέρεστε σε μένα γιατί πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή. Όχι, όχι. Ακριβώς, γι' αυτό το λέμε. Για να βγαίνουν και κάποιοι. Ξέρουν ποιοι είναι που χτυπάει η καμπάνα για εκείνους. Ναι, okay, πείτε μας. Απλά θα είμαι σύντομος, αλλά πριν μπω να πω για ένα σχόλιο. Αφορά τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες κατ' εμέν ότι έχουν φέρει την οικονομική καταστροφή στην Κύπρο με τις διάφορες αδυναμίες τους που επενδύσαν λεφτά στα ελληνικά ομόλογα. Και ακόμη επιμένουν ότι είναι μηδενικός συντελεστής ο κίνδυνος, εν πάση περίπτωση. Το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ έχω δανειστεί λεφτά, τα οποία με συμβόλαιο, λέει στο συμβόλαιο οι τόκοι καταλογίζονται κάθε 6 μήνες το χρόνο. Και 2 φορές το χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο. Σήμερα οι τράπεζες έρχονται και μας παίρνουν τους τόκους κάθε μήνα προκαταβολικά, αντί στους 6 μήνες, και στην ερώτηση μου γιατί το κάνετε αυτόν, λέει είναι απόφαση των τραπεζών και έχουν συμβηθεί και τους νομικούς και την κεντρική τράπεζα, λέει, και είναι καθόλου σωστό να το κάνουν, είναι δικαίωμά τους. Να μην καταβάλει τόκους. Να σου παίρνει τόκους. Να αντί στους 6 μήνες να λαμβάνονται φόροι κάθε μήνα. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αντρέα. Και εκτός αυτού, επειδή μας τα παίρνουν προώρα, διότι καθένας κοιτάζει την τσέπη του για την κρίση που έχουμε σήμερα, λες θα πληρώσω στους 3 μήνες, ξέρω ότι θα πληρώσω στους 6 μήνες τους τόκους μου, έρχεται ο πρώτος μήνας, παίρνουν τους τόκους από τον λογαριασμό, ο λογαριασμός περνάει από το όριο του και έρχονται και μας χρεώνουν επίσης καπάκι άλλα λεφτά γιατί ξεπεράσαμε τον λογαριασμό. Είναι δίκαιο αυτό και αν... Σαν νομικός ο κύριος ο οποίος φαίνεται πολύ σωστός, έχει φαντάζομαι αυτό, τι πρέπει να κάνω εγώ σαν δανειολήπτης για να αντιμετωπίσω αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αντρέα. Να πούμε απλώς ότι υπάρχει ο σύνδεσμος προστασίας δανειοληπτών. Έχουμε δώσει τα τηλέφωνα στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα που είχαμε εδώ τον κύριο Άκη Λεωνίδη. Για οργανωτικό γραμματέα του συνδέσμου, μπορεί να επικοινωνήσει και με το ΜΕΚΑ να του δώσουμε το τηλέφωνο του κ. Αντρέα για να επικοινωνήσει μαζί του. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα. Η κυρία Μαρία από τη Λευκοσία. Γεια σας κυρία Κογό, κύριε Χουρλά. Γεια σας κύριε Τηλιανού. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Επίσης. Σημερινός σας καλεσμένος ανήκει στη νέα γενεά, όμως όταν τον ακούσει κανείς τις διαλέξεις του αποδεικνύει ότι είναι βαθύς γνωστής του θέματος του και κατέχει επάξια τον τίτλο του.
Γι' αυτό θα σας θέσω και εγώ έναν προβληματισμό, κύριε Στυλιανού, ως απλή πολίτης που ακούει, βλέπει και κρίνει. Η κυρία Χριστάλλα Γιωφκάτζη, η Γενική Ελευθερία, επισημαίνει συνεχώς με περιστατωμένα πορίσματα την κακοδιαχείριση και κατασπατάνηση του δημοσίου χρήματος, που οδηγεί κατ' επέκταση τον τόπο σε οικονομικά διέξοδα. Και εύχομαι και ρωτώ, όλες αυτές οι επισημάνσεις από έναν τρόπον του κύρους της Γενικής Ελευθερίας δεν έχουν νομική ισχύ, ούτως ώστε να υποχρεώνεται το κράτος να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις για καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και εκείνον το κρύψε που είπετε, κυρία Γωγό, να περάσουμε. Αυτό είναι που μας έκαμε ανεκτικούς και λειτουργούμε σαν άβουλοι πολίτες υπακούοντας τυφλά και δεν χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Και όταν μιλήσουμε, κάποιοι θυμώνουν από τα κόμματα. Αλλά πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Κάποιοι γεννήθηκαν, έχουν διοριστεί σε θέσεις από τον καιρό που ήταν 20 χρονών, σήμερα είναι στα 60 τους και ακόμη επαναδιορίζονται και ανακυκλώνονται και νομίζουν ότι τους χρωστάμε μέχρι να πεθάνουν. Έτσι, μας βλέπουν ως τους ανθρώπους που τους χρωστάμε, διότι είναι εκεί και η παρουσία τους μας ευλογεί. Ξέρω πώς να το πούμε. Δεν είναι όμως και κακό να ένας άνθρωπος 60 να εργοδοτείται, και να δραστηριοποιείται. Τι να τα διπλώσετε. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι κάποιοι άνθρωποι που τα βρήκαν από το 20 τους μέχρι σήμερα πάνω τα παχιά χαγιά και περπατάνε και τρώνε και πίνουν αυτό το κράτος, χωρίς να προσφέρουν όσα τους πληρώνει το κράτος πίσω, έχουν εντύπωση ότι τους χρωστάμε. Ότι είμαστε ευλογημένοι που είναι στην ηγεσία μας, που είναι εκεί σε αυτές τις διοικητικές θέσεις. Στα κοινά, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε ευλογημένοι πραγματικά και θα πρέπει να τους χρωστάμε. Αυτά με τα παχιά χαλιά μου ασχολούν. Ναι, δεν είναι έτσι. Κάποιοι δεν γεννήθηκαν και είναι από τότε, νομίζουν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τους συντηρούμε. Δύο τελευταίες γραμμές και μετά θα σχολιάσετε συνολικά. Πρώτα η κυρία Ελένη από την Λεμεσό. Γεια σας. Παρακαλώ. Έχουμε δύο Ελένες. Πρώτα η πρώτη κυρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας, από την Λεμεσό μιλώ. Ναι. Ανάμεσα στα τόσα κακοσέχοντα, θέλω να πω και για τα ενοίκια και για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν, χρωστούν ενοίκια, άλλος 5, άλλος 6, άλλος 10. Είναι όμως δύσκολη κύριε, κυρία Ελένη. Με συγχωρείτε. Λέω είναι δύσκολη κύριε. Μπορεί κάποιος ενοικιαστής πραγματικά να μην έχει χρήματα για να είναι τυπικό. Σύμφωνοι, είναι, πρόκειται για εταιρείες, για καταστήματα. Τον καιρό που δούλευαν αυτές οι εταιρείες, μπορεί ο ιδιοκτήτης να τους ζητήσει περισσότερο ενοίκιο. Τώρα ζητούν μειώσεις, ζητούν να μην πάρουν ενάπτυξη. Δεν πληρώνουν και από πάνω. Άλλος προσθεί 18 ενοίκια. Και τα έγγραφα τα κάνουμε σε νομικούς και γράφουν πάνω τόσο ανισχυρούς όρους που νομίζουμε ότι είμαστε... Άμα δεν έχει άλλος να δώσει όσο ισχυρός και δεν είναι όρος... Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Όμως τι θα γίνει. Σωστό. Τι θα γίνει. Την κυρία. Σωστή ερώτηση. Τι θα γίνει. Και ας κάνει και πάση για το πρωινό μας θέμα, κυρία Ελένη. Ναι. Το οποίο είναι αν μπορούμε πλέον στην Κύπρο να αγοράσουμε σπίτι, αν δεν μπορούμε το νοικιάζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να έχει μια στέγη κάτω από το κεφάλι. Τι σημαίνει γιατί τώρα στην αγορά κινείται, θα δούμε αύριο. Πάλι κυρία Ελένη από Λεμεσό τώρα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλώς σας μήνα. Επίσης. Εμάς το πρόβλημα μας, ξέρεις, στο τέλος του μήνα που ήρθαν τα λεφτά, οι επιταγές, είμαστε συνταξιούχοι. Μου εκόψαν από εμένα από τη σύνταξη μου 100 ευρώ και 100 στον άντρα μου. Και πήραμε τηλέφωνο στο Υπουργείο Οικονομικό και μας είπαν, τα κόψαμε για 4 μήνες, δηλαδή Γενάρη, Φεβρουάρη, Μάρτη, Απρίλη, διότι την 1η του Ιανουαρίου έβαλαν μας 16 ευρώ οι συντάξεις. Μάλιστα. 11 ευρώ του άντρα μου και 5 ευρώ εμένα τιμάρισμο. Και ήρθαν και κόψαν μας για αυτούς τους 4 μήνες 200 ευρώ. Και όταν πήραμε το Υπουργείο Οικονομικό μας είπε θα σας κόβουμε κάθε μήνα 50 ευρώ. Μάλιστα. Κυρία Ελένη μου, απλώς επειδή δεν είναι περιπτώσεις που είναι με βάση κάποια κριτήρια που γίνονται αυτές οι αποκοπές, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε ίδια με το γραφείο ή και εμείς αν μπορούμε να βοηθήσουμε με τον κύριο Μιχαλάκη Χρήστου, το οποίο θα έχουμε τις επόμενες μέρες στην εκπομπή μας έως καλεσμένο, για να δώσει απαντήσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι με κάποια κριτήρια που λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόχειρο έτσι να το εξηγήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ελένη.
Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να έχετε χρόνο να κάνετε τα σχόλιά σας. Λοιπόν, εκπομπή της Μέσων. Τελευταίο καταληκτικό σχόλιο στον κύριο Στυλιανό, ο οποίος σήμερα ήταν εδώ, μας άκουσε, άκουσε και τον κόσμο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται, έχουμε μέλλον ως κοινωνία? Νομίζω ότι έχουμε μέλλον σαν κοινωνία και νομίζω ότι έχουμε έναν πολύ καλό μέλλον και αυτόν προβλέπεται, πιστεύω. Εναπόκειται φυσικά σε εμάς να μην κάνουμε πραγματικότητα τους στίχους του Κώστα Βάρναλη που είχαν γραφτεί το 1922, δειλή, μοιραίοι και άβουλη αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Στο χέρι μας εναπόκειται να μην είμαστε δειλοί, να μην είμαστε μοιραίοι, να μην είμαστε άβουλοι, αλλά αντιθέτως να έχουμε τόλμη, να έχουμε δύναμη, να έχουμε κουράγιο, να έχουμε υπομονή, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις συνθήκες και να έχουμε όραμα και με το όραμα έχουμε και προοπτική. Να σταματήσουμε αυτή την κοινωνική νοκνηρία που ίσως να μας χαρακτηρίζει και να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Επίσης. Δεν ξέρω, αν δεν ξυπνήσουμε και δεν πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, δεν πρέπει να αρχίσουμε. Εντάξει, μια αρχή είναι και το έχεις μέσα. Ενώ που βγαίνει ο κόσμος, τουλάχιστον τα λέει, δεν διστάζει. Στην αρχή θυμάσαι πόσο πολύ φοβόταν ο κόσμος. Φοβόταν, σαν να ήταν διστακτικό. Τώρα, όποιον πάρει ο χάρος. Με τρόπο πάντα. Ακριβώς. Έχουμε και χτίσει και μια σχέση εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Τους ξέρουμε πλέον. Και λέμε αλήθειες χωρίς να φοβόμαστε και ακούμε και αλήθειες. Και στο πλαίσιο αυτό θα σας περιμένουμε αύριο στις 3 για να συζητήσουμε, όπως είπαμε και πριν, θέματα που αφορούν την αγορά κινήτων. Δηλαδή, είπε και ο Λουκάς, να αγοράσουμε, να νοικιάσουμε ή έχω ένα κινήτο και δεν το θέλω πλέον, τι να το κάνω. Όντως, είναι πολύ κάτω πάντως οι αγορές. Τα πράγματα είναι βαλτωμένα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Θα ακούσουμε αυτές τις συμβουλές. Αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.